Κύριε Μανωλάκου, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Διονυσοπουλάκη και σε όσους με ακούνε. Να είστε καλά. Κύριε Μανωλάκου, είναι πλούσια η πολιτική επικαιρότητα, δεν έχουμε παράπονο. Κινητοποίησης σε επίπεδο φοιτητών και αγροτών και έντονη νομοθετική, θα λέγαμε, κινητικότητα στη Βουλή. Ξεχωρίζει μεταξύ άλλων περισσότερο για κοινωνικούς λόγους και όχι για λόγους ουσίας, μιας και θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, το θέμα που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια. Το ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει την στάση του, μάλιστα εντυπωσιάζει μέχρι ενός σημείου βεβαίως το γεγονός ότι βρίσκεται και σε σχετική ταύτιση με τις θέσεις της Εκκλησίας. Δεν θα το λέγαμε και νομίζω τα ξεχωρίζουμε. Εμείς δώσαμε στη δημοσιότητα... Δεν είναι κακό, κύριε Μανωλάκου. Όχι, όχι. Μπορεί να ταυτιζόμαστε στο εξής, ότι δεν συμφωνούμε με τον νόμο. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Όμως, θα επειδή σας πω... διάβασα και την ανακοίνωση που βγάλατε, έλεγε μέσα ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μάνα και πατέρα και διάφορα άλλα... Σωστό, γιατί βασιστήκαμε στους νόμους της φύσης και της επιστήμης. Τα ίδια και στην κοινωνία δεν μπορείς να στερήσεις από ένα παιδί να πει τη λέξη μαμά και μπαμπά. Το λέω με την έννοια γιατί μπορεί το νομοσχέδιο να λέει ότι δεν προωθεί, δεν αναγνωρίζει τη γονική ευθύνη σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια, αλλά δεν είναι αλήθεια. Με το άρθρο 10 νομιμοποιεί, αν θέλετε, με πολύ καθαρό τρόπο την εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας, παρακάμπτοντας μάλιστα προκλητικά τη σχέση μητρότητας-πατρότητας. Άρα για μας θεσμοθετεί την εμπορευματοποιημένη χρήση της παρένθετης μητρότητας. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει παραπέρα εμπορευματοποίηση στη διαδικασία απόκτησης παιδιών. Και το ίδιο αφορά και την τεκνοθεσία. Άρα εμείς αναπτύσσουμε τη φιλοσοφία μας. Το λέω γιατί ο πρώτος και βασικός λόγος που δεν συμφωνούμε με την επέκταση του πολιτικού γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια είναι... γιατί κατοχυρώνει τη γονική μέριμνα, που σημαίνει εμπορευματοποίηση τεκνοποίησης και τεκνοθεσίας. Η φύση λέει άρεν και θήλην ίσον τέκνον. Δηλαδή ένα ζευγάρι με του ίδιου φύλου δεν μπορεί να κάνει παιδί αντικειμενικά. Αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις, τη φύση και την επιστήμη δεν μπορείς να την αλλάξεις με νόμο. Και βέβαια. Κάποιοι λένε βέβαια ότι το θέμα είναι νομικό και δεν έχει να κάνει τόσο. Αλλά από τη στιγμή βεβαίως που ορίζει και θέματα τεκνοθεσίας. Αλλά το κυριότερο, θα σας πω κάτι, είναι ότι παρακάμπτει το κοινωνικό δικαίωμα του παιδιού στη σχέση μητρότητας-πατρότητας. Σαν μια εξελισσόμενη βιοκοινωνική σχέση. Δηλαδή. Ποιος το ρωτάει το παιδί αν θέλει να λέει μόνο μαμά ή μόνο μπαμπά? Και το λέω γιατί είναι κοινωνική ανάγκη να έχει δεσμούς με μητέρα και πατέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, είναι ξεκάθαρη και η θέση, από τις πιο ξεκάθαρες θέσεις που έχει Άρα η πατρότητα και η μητρότητα δεν μπορούν να δοθούν αποσπασμένες τόσο από το βιολογικό υπόβαθρο όσο και από τις κοινωνικές σχέσεις. Όπως δεν συμφωνούμε και με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά εδώ ανοίγει δρόμο για εμπόριο παιδιών μέσω τεκνοθεσίας και προσφυγή σε παράνομες μεθόδους. Σε παρένθετη μητέρα ή προσφυγή σε χώρες του εξωτερικού, όπου επιτρέπεται η διαδικασία, ανοίγει έτσι ο ασκός του αιώλου και μπορεί να φτάνει μέχρι και την ευγονική. Και το κυριότερο θέλω να πω για το θέμα αυτό, το οποίο το γράφουμε αν θέλετε και στα συμπεράσματα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί το συζητήσαμε εκτενώς, όχι μόνο για το νομοσχέδιο αλλά συνολικά, ότι Εμείς διεκδικούμε και σηκώνουμε ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε κοινωνική απομόνωση και ρατσιστική επίθεση ανθρώπων με κριτήριο το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλα προσωπικά γνωρίσματα, και αναδεικνύουμε την ταξική ρίζα των κοινωνικών ανισοτήτων. Και αν θέλετε, αυτή είναι η διαφορά μας με τις άλλες προτάσεις που διαφωνούν με αυτό το νομοσχέδιο. Βέβαια, ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει προβληματισμό και αντιδράσεις και στα υπόλοιπα κόμματα, πέρα από τα κόμματα της δεξιάς, να το πω έτσι, πτέρυγας της Βουλής, όπου τα πράγματα και εκεί είναι ξεκάθαρα, έχουν εναντιωθεί. Υπάρχει προβληματισμός και σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά ακόμη και σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί για διαφορετικούς λόγους, αλλά πάντα υπάρχει ένας σχετικός προβληματισμός, για να δούμε πώς θα ξεπεραστεί μέχρι και την ημέρα ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση, μάλλον μέσα στο πρώτο δεκαήμερο ή στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας του Φεβρουαρίου θα έρθει η προψήφιση στη Βουλή και εκεί θα δούμε ποια θα είναι η στάση και των βουλευτών και των κομμάτων. Κύριε Μανωλάκου, να αλλάξουμε λίγο πεδία, να πάμε στις κινητοποιήσεις που υπάρχουν και στον αγροτικό τομέα αλλά και στον χώρο των πανεπιστημίων. Και βέβαια, θέλω να πω ότι δυναμώνουν οι αγώνες καταρχήν. Και ο συντονισμός και η αλληλεγγύη, και δίνουν ένα αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα σε όλη την κοινωνία. Και δεν είναι μόνο αυτές οι κινητοποιήσεις που λέω ότι βεβαίως ενισχύονται και με την αλληλεγγύη και το συντονισμό. Είναι και στις 28 του Φλεβάρι ετοιμάζουν συνδικάτα μια σειρά εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες εργατικά κέντρα, έχουν αποφασίσει πανελλαδικό ξεσηκωμό στην κυριολεξία, όλους τους δρόμους ενάντια στην ακρίβεια. Εντάξει, είναι αυτό που καίει την κάθε λαϊκή οικογένεια, τον κάθε άνθρωπο, ό,τι Θεό και να πιστεύει. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, κύριε Μανωλάκου, και εκεί επίκειται ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Μάλλον μέσα στο Φεβρουάριο θα έρθει και αυτό στην Βουλή, που αφορά βεβαίως την δημιουργία μη κερδοσκοπικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη χώρα μας από ξένα πανεπιστήμια. Και μπορεί να ρωτήσει κάποιος γιατί είναι κακό αυτό. Κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι κάνουνε? Μετατρέπουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε αγορά πτυχίων, με πελάτες, μαθητές που διαχωρίζονται ανάλογα με την τσέπη της κοινωνίας. Δηλαδή, με βάση τις εξετάσεις, τους νόμους που υπάρχουν, περνάνε ορισμένοι στα δημόσια κρατικά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια, και όσοι δεν περάσουν, αν έχουν λεφτά, πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ομαλή ακαδημαϊκή λειτουργία. Από την άλλη πλευρά, γιατί να ξενιτευτεί ο άλλος από τη στιγμή που θέλει να τα δώσει ούτως ή άλλως τα χρήματα, να μην μείνουν τα χρήματα στην πατρίδα και να μην ξενιτευτεί κιόλας? Γιατί να πάει στη Βουλγαρία, παράδειγμα, ή στη Ρουμανία? Δεν συζητάω για Ηνωμένες Πολιτείες ή Αγγλία που τα ποσά είναι τεράστια. Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει λεφτά αγοράζει πτυχία. Και την ίδια στιγμή δεν είναι μόνο του αυτό ότι ξέρεις θα κερδίσω και θα έχω το παιδί στη χώρα μου, δίπλα μου. Είναι ότι την ίδια στιγμή έχουμε υποστελέχωση, έχουμε υποχρηματοδότηση, έχουμε εμπορευματοποίηση των δημοσίων πανεπιστημίων, και θα έλεγα ότι αυτές οι ανορθογραφίες δεν τις διορθώνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αντίθετα το επιτείνουν. Δηλαδή απέναντι στο επιχειρηματικό δημόσιο πανεπιστήμιο της επιλεκτικής υποχρηματοδότησης για τις ανάγκες των φοιτητών και των εργαζομένων, είναι η σύγχρονη αποκλειστική δημόσια και δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση με κρατική χρηματοδότηση, στελέχωση με διδακτικό προσωπικό, και απέναντι στα πτυχία, διαβατήρια και την ετεροαπασχόληση είναι να εξασφαλίζεται δουλειά στο αντικείμενο των σπουδών με σύγχρονα δικαιώματα, και απέναντι στο σχολείο εξεταστικό κέντρο με τριπλές πανελλαδικές, με ταξικούς φραγμούς, είναι σχολεία δημιουργικά, της μάθησης, της πολύπλευρης μόρφωσης, χωρίς διακρίσεις, με παρκές καθηγητές, αίθουσες, υποδομές κλπ. Άρα ο αγώνας των φοιτητών και των μαθητών και των γονιών τους και των εργαζομένων στα πανεπιστήμια συνεχίζεται και είναι συνεχώς μαζικότερος. Και οι γενικές συνελεύσεις στα πανεπιστήμια είναι μαζικότατες. Εμείς αυτό βλέπουμε, γι' αυτό αν θέλετε και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ στηρίζουμε αυτό το δίκαιο αγώνα που δίνεται σήμερα. Και θα δώσουμε και όλες τις δυνάμεις μας να ενισχυθεί το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο. Και μία πείρα, αν θέλετε, υπάρχει και στον τομέα της υγείας. Δείτε, υποστελεχώνονται τα δημόσια νοσοκομεία ή σχεδόν συρρυκνώνονται τα κέντρα υγείας για ενίσχυση της ιδιωτικής υγείας. Όποιος έχει λεφτά μπορεί να δει την υγεία του, όποιος δεν έχει είναι καταδικασμένος. Το ίδιο πάνε να κάνουν και στην παιδεία. Δίκαιες είναι οι κινητοποιήσεις και πρέπει να αφορούν την κάθε λαϊκή οικογένεια. Κύριε Μανωλάκου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Θα πρέπει να κλείσουμε στο σημείο αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος για δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχαριστούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.